Είναι ξεκάθαρο. Ραδιοφωνό. Το πράγμα μιλάει από μόνο του. Θέλω να σου πω ότι έχουμε ξεκινήσει. Αν είναι να ανεβάσει παλμού, να υποθυμίζει, να υδρώσει, κάνε το τώρα. Να είναι στην αρχή, να έχουμε χρόνο να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Είμαι άνετος. Τι κάνει. Καλά είμαι, εσύ. Πάρα πολύ καλά είμαι και εγώ, χάρη μου. Και εμένα μου αρέσει που τα καταφέραμε επιτέλους. Είναι λίγο σαν να έχω έρθει σπίτι σου να πιω καφέ. Δεν νιώθω τόσο ναι. Τέλεια. Νερό σου έχω βάλει. Θες καφέ? Όχι, είμαι εντάξει. Θες ποτό? Όχι. Φαντάζεσαι να το γυρίσουμε έτσι. Φέρτε μια ρακή στο παιδί. Γιατί? Ωραία ρακή. Είναι βραδινή εκπομπή, οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είμαστε στο μούντ αυτό. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Έχεις φέρει τα Χριστούγεννα στη ζωή σου? Τα Χριστούγεννα στη ζωή μου τα φέρνω αναγκαστικά από τον Νοέμβρη. Γιατί ναι, δεν προλαβαίνω να τα χάρω πάρα πολύ μέσα στο Δεκέμβρη λόγω όλη αυτή τη ένταση. Κάνω pre-Christmas τον Νοέμβρη, ζω το Δεκέμβρη. Θέλω και κάνω να λίγο μου μιλήσει γι' αυτό. Καταρχά, κάτσε να φτιαχτώ, να με καλεί, να με όμορφο. Κάθεσαι μόνο σου και κάνει Χριστούγεννα τον Νοέμβρη. Δεν κάνω ρεβιγιόν όπω στο μυαλό σου. Επέστονται, γιατί έχω χειζαχώνομαι. Στρώνουμε τα χαλιά, κάνουμε όλο το Χριστούγεννο κανονικά, το στούντιο του σταθμού, τα πάντα όλα. Και φυσικά το Δεκέμβρη ζούμε σε παλμού παιχνίδων μαζεμάτων. Ναι, τα Χριστούγεννα τα φαίνεται στην πόλη μα σίγουρα εσεί. Το ζω, το νιώθω, χαιρόμαστε, το αναπνέω, το ακούω και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρει πόσο ανάγκη το έχουμε. Οπότε αντιλαμβάνει ότι για να μπούμε στη διαδικασία να το μεταδώσουμε, πρέπει εμεί να το ζήσουμε λίγο νωρίτερα. Σε παρασύρει αυτό? Πολύ. Ή σου βγαίνει και ο ενήλικο χάρη και σου καλά τώρα και εσύ από τον Νοέμβρη? Όχι, 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 μόνο με παρασύρει. Δεν φαντάζεσαι τι χαρά κάνω κάθε φορά που περνάω στον δρόμο με το μηχανάκι και ακούω κάποιο αυτοκίνητο να έχει πολύ δυνατά ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι το ραδιόφωνο και λέω, οπ. Και εδώ κάποιο είναι μέσα στα Χριστούγεννα. Έχει τόπο η δουλειά και η ακριβώς. Ναι, κάθε φορά κάνει σαν μικρό παιδί που του φέρνει δώρο. Είναι ωραίο συνέστημα, πολύ ωραίο συνέστημα. Βοηθήστε μας και εμάς να. Να το βάλουμε. Ήδη ακούμε το Χριστουγεννιάτικο. Ναι, 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 ναι. Πες μου αγαπημένο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αγαπημένο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Bruce Springsteen και Santa Claus is coming to town. Παραγγελιά το κάνουμε. Santa Claus is coming to town. Όσο συζητάμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλτε μας και το τραγούδι. Τέλεια. Αυτό. Ετοιμάζεστε, ετοιμάζεστε, είσαστε ήδη σε... σε mood. Σε mood, έχετε ήδη ξεκινήσει να ταρακουνάτε τον κόσμο. Ακριβώς. Για την πολύ πολύ ωραία δράση που κάνετε πόσα χρόνια τώρα. Αυτή είναι μαζέματα, δωροσκορπίσμα. 7 χρόνια. Από όταν πήγαινε σχολείο το έκανες? Ξεκίνησε το 2012. Δεν πήγαινε σχολείο το 2012. Δεν είμαι τόσο μικρός, τα λέγαμε και πριν. Αλλά... Σε λίγο απότομος μαζί. Ίσα-ίσα εσύ πρέπει να πήγαινε σχολείο, αν δεν κάνω λάθος. Λύκειο. Στο τρίτη ευκαιρία, δεν κάνει δεύτερη. 2012 ξεκίνησε εντελώς για μας. Τι να κάνουμε? Μας αρέσει το Χριστούγεννο. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Πήγαμε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Στήσαμε 10 πάγκους, φέραμε 10 παιχνίδια, τυλίξαμε εκεί. Από τα δικά σας, από γνωστούς και φίλους είχατε βάλει τον κόσμο? Είχαμε κινητοποιήσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το Δήμο Ηρακλείου, τα παιδιά είχαν φέρει το. Ακριβώς. Απλά προφανώς ήταν μια δράση που ήταν καινούργια στην πόλη, δεν την ήξερε τόσο πολλοί κόσμο, οπότε δεν είχαμε τόσο πολλά παιχνίδια. Ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς οικογενειακό η φάση αυτή. Ήταν μέσα στο περιστήλιο, δεν είχε πιάσει εκτάσεις πλατείας, δεν είχε συναυλίες, δεν είχε τέτοια. Πολύ δυνατά συναισθήματα, οπότε κάθε χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Και φέτος η αλήθεια είναι να το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο. Τα μαζεύετε, τα συγκεντρώνετε, βάζετε στη σιγούρα πάρα πολύ κόσμο και δίνετε ωραίο παράδειγμα. Ακριβώς. Και μετά τι τα κάνετε όλα αυτά τα παιχνίδια, πού τα σκορπίζετε? Η αρχική ενέργεια είναι ότι μιλάμε με όλα τα σχολεία της πόλης. Ναι. Φέτος έχουμε τη χαρά να συμμετέχουν πάνω από 50 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της πόλης. Οι δημοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ιδιωτικές, πολλοίς κόσμος μπαίνει στη διαδικασία και φέρνει τα παιχνίδια τα οποία δεν παίζουν τα παιδιά πλέον. Και είναι πάρα έχουν πολλά μεγαλώσει. Τα σπίτια όλοι. Είσαι μαμά, μας. Το ξέρεις. Πολλά παιχνίδια, πολύ καλά παιχνίδια, σχεδόν άθικτα παιχνίδια. Έτσι είναι. Οπότε όλα αυτά τα παιχνίδια τα συγκεντρώνουμε μέσα από ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών της πόλης. Τα συγκεντρώνουμε, τα καθαρίζουμε, τα ταξινομούμε. Τα τυλίγουμε και γίνονται έτοιμα παιχνίδια τα οποία πάνε στις κοινωνικές δομές του Δήμου και της Περιφέρειας. Συνεργάζεστε λοιπόν και πάρα με τις κοινωνικές δομές της Περιφέρειας και του Δήμου, όπου αυτοί έχουν καταγράψει πού υπάρχουν ανάγκες. Ακριβώς. Και κατά τη στοιχεία πηγαίνουν τα δώρα στα παιδιά που πρέπει να φτάσουν. Πολύ σωστά. Και σε οικογένειες και σε δομές. Ακριβώς. Σε δομές και οικογένειες, οποίες ορίζουν. Σε όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Είναι μια δράση από το Ηράκλειο και τα παιδιά του. Και αυτό που λέμε, Ανδριανή, είναι ότι. Τι ωραία. Ότι ακόμα και εσύ που θα φέρεις ένα παιχνίδι του γιου σου, είσαι διοργανώτρια αυτής της ενέργειας. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μοναδικά. Έχει μόνο θετικά στοιχεία αυτό το πράγμα. Έχει πάρα πολύ κόπο για αυτούς που το οργανώνουν. Ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι, Βρυσή Χάρη, ότι εκείνη τη στιγμή που νιώθεις ότι έχει περάσει η μέρα και είσαι κατάκοπος και έχεις μόνο προβλήματα να λύσεις μπροστά σου, λες, όχι,
ξέρω ότι αυτό που κάνω τώρα θα κάνει ένα παιδί χαρούμενο. Το έλεγα και στο ραδιόφωνο τις τελευταίες μέρες ότι δεν έχω ζήσει πιο δυνατά συναισθήματα στη ζωή μου από αυτής της ενέργειας στα συναισθήματα. Βλέπεις τόσα παιδικά χαμόγελα. Είναι το μοναδικό, είναι το τέλειο. Βλέπεις τόση χαρά γύρω σου με κάτι που έχεις βάλει και εσύ το χέρι σου σε αυτό. Μόνο χαρά μπορεί να σου δώσει αυτές τις μέρες. Το καλύτερο δώρο κάνουμε στον εαυτό σας, να ξέρεις. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ξεκάθαρο. Δεν το κάνουμε για κανένα, το κάνουμε για τη δική μας την καρδιά. Οπότε, για να είμαστε και πρακτικοί. Ακριβώς. Οργανώνεστε με τα σχολεία. Έχετε ενημερώσει τα σχολεία, τα σχολεία κατά τη στοιχεία τους, τα παιδιά και τους γονείς, ότι συγκεντρώνουν στα σχολεία στα τα σχολεία. Ίδια. Και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολλές, να μην τις ονοματίσουμε. Κόσμος ο πολύς, βρε παιδί μου, μας βλέπουν, μας ακούν και λένε: έχω τόσα παιχνίδια. Και θέλω να κάτσω με τα παιδιά μαζί, που νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, να τα ξεδιαλέξουμε. Ακριβώς, σημαντικό αυτό που και λες. Και μετά που θα κοιμηθούν, να διαλέξετε κι άλλες εσείς. Συμβουλή της μάνας. Σημαντικό αυτό που λες. Ναι, μαζί με τα παιδιά, να νιώσουν τα παιδιά όλη αυτή τη διαδικασία. Και το παιδί δίνει. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να δίνεις στο παιδί αυτή την αξία, ότι δώσε το παιχνίδι σου σε ένα άλλο παιδί. Ξέρεις πόσα παιχνίδια μας έρχονται τα οποία έχουν μέσα γράμματα. Ότι είμαι ο μικρός Χάρης και στέλνω σε σένα το παιχνίδι μου, εύχομαι να το διασκεδάσεις όσο κι εγώ. Είναι τέλειο το συνέστημα αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να στο περιγράψω. Νομίζω ότι τα παιδιά που θα πάρουν αυτά τα παιχνίδια δεν είναι τόσο το παιχνίδι. Θα χαρούν σίγουρα και με το παιχνίδι και με αυτό. Το συνέστημα ότι κάποιοι άνθρωποι τους νοιάζονται, τους σκέφτονται και ότι έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια μόνο για αυτά. Νιώθουν ξεχωριστά. Απόλυτα συμφωνώ. Είναι αγαπημένα κάποια. Και είναι όλα τα παιδιά έτσι. Μα πέτυχε, δεν πρέπει να είναι κιόλα. Γιατί, το παιχνίδι θα μπορείς να το πάρεις πια, υπάρχουν πολύ φτηνά, θα το πάρεις, θα το δώσεις. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι όλη. Άσε που είναι και το τελειγμένο παιχνίδι. Δεν είναι απλά. Δώρο. Ακριβώς είναι το δώρο, ότι έχει κορδέλα, ότι έχει το περιτύλιγμα, ότι θα το σκίσεις, θα το ανοίξεις. Οπότε ουσιαστικά οι γονείς αυτοί που μας ακούνε τώρα θα πάρουν όλα τα παιχνίδια της δεύτερης ευκαιρίας που λέμε, τα οποία θα τα πάνε είτε στο σχολείο τους αν συμμετέχει, είτε σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πόλη. Το οποίο εμείς θα το συλλέξουμε. Πες μου λίγο κάτι. Αν κάποιος μπει στα social media του Love Radio Κρήτης, θα δει όλα αυτά τα σημεία που... Όλα, ωραία, όλα. Στο ραδιόφωνο κάθε μέρα τα αναφέρουμε. Εσείς θα συνεργάζεστε με νηπιαγωγεία και με δημοτικά, αλλά υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους τώρα πάνε στο γυμνάσιο και έχουν ένα σωρό παιχνίδια από τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Άρα κάντε ένα ωραίο ξεσκαρτάρισμα, μαζέψτε, δείτε... Θυμηθείτε τι ωραία που είχε παίξει το παιχνίδι. Μπορούν να τα φέρουν και στο ραδιόφωνο. Είναι επίσης πολύ εύκολο. Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο να τους βρείτε, να τους ρωτήσετε πού και πώς. Τέλεια, τέλεια. Και εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία όλο αυτό να το αγκαλιάσουμε με ψυχαγωγικές ενέργειες. Φέτος η αλήθεια είναι ότι θα πάμε στον Πολυχώρο Αθηνά στο ΚΤΕΛ. Στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ. Πολύ ωραίο κτίριο. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία να αναδειχθεί και πολύ μέσα στην πόλη αυτή. Και θα κάνουμε όπως κάθε χρόνο μια σειρά από εκδηλώσεις με εντελώς δωρεάν είσοδο. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ακριβώς. Μόνο για τα παιδιά. Συναυλίες. Και δράσεις. Ακριβώς. Όλα αυτά τα τέλεια πράγματα που κάνουμε κάθε χρόνο. Σούπερ, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει ενέργεια. Δεν υπάρχει ενέργεια. Ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε. Πες μου τα ονόματα σας. Είναι ο Χάρης. Είναι στο ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ξεκίνα να λέει θα βάλω τους τρυφείς όλους. Θα ξεκινήσουμε με τους παραγωγούς. Είναι ο Χάρης, είναι η Μαριάννα, είναι η Κάτια, είναι η Τίνα, είναι και ο Μάνος. Πίσω από αυτό που ακούτε όμως είναι ο Γιώργος, είναι ο Γιάννης, είναι ο Βαλάντης, είναι η Κατερίνα, είναι ο Βαγγέλης. Το ξέρεις το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη το ξέρεις, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα, δεν μπορώ να σου πω. Σίγουρα ξεχνάω άτομα, τα οποία καλά δεν το συζητώ για αυτή τη δράση, την αγκαλιάζουν πάρα πολλά, δεν μπορώ να ρυθμίσω. Είναι η Γιούλη, είναι η Μικαέλα, είναι πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Είναι τόσο ωραίο αυτό που ξεκίνησε πριν από 7 είναι χρόνια. Η Ανδριανή. Είναι όλοι εμείς. Είμαστε όλοι εμείς. Ακριβώς. Με το δικό μας τον τρόπο. Απλά και μόνο να ρωτήσεις και να πεις, ξέρεις κάτι, φέτος πότε το κάνετε. Γιατί το περιμένουν, θέλω να σου πω. Πάρα πολλοί κόσμοι. Φέτος έτυχε και το συζήτησα με πολλοί κόσμο και λέγαμε, άντε, πότε. Ξέρεις, κάθε χρόνο είναι ωραίο. Γιατί μας παίρνουν και τα σχολεία τα ίδια και μας λένε, τι δεν θα το ξεκινήσουμε φέτος. Και μας παίρνουν τίποτα από το Σεπτέμβρη. Έτσι. Είναι... Θεσμός έχετε θεσμός... γίνει. Όχι εμείς, μια δράση που γίνεται από το Ηράκλειο. Και είναι ωραίο που το βλέπετε έτσι, ότι είναι ομαδικό όλο αυτό. Μα δεν θα μπορούσε να μην είναι. Είναι πολύ μεγάλο πια για να είναι ατομικό, έτσι δεν είναι. Ποιος μόνος του πήγε τόσο μπροστά. Δεν έχει αξία. Γιατί έχει πιο πολύ αγάπη άμα είμαστε πιο πολύ σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Θέλω να πω τα τετριμένα αγάπη και υγεία και τέτοια. Ό,τι θέλεις εσύ θέλω να μου πεις. Νομίζω ότι εγώ αυτό που θα ήθελα να φέρει είναι κάτι που το δουλεύω πάρα πολύ μέσα μου, είναι τη δική μας τη γαλήνη και την ισορροπία. Του καθένας προσωπικά, έτσι. Ακούστηκα λίγο μελό και τετριμένος. Τους σωστούς ανθρώπους φέρνουν στην εκπομπή. Όχι καλέ, είναι σαν να βγαίνει μια φωνούλα μέσα από το κεφάλι. Εγώ προσωπικά προσπαθώ πάρα πολύ τη δική μου την ισορροπία να τη φέρω στη ζωή μου.
Κάποιες φορές το καταφέρνω, κάποιες φορές όχι. Ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο είναι και το άλλο. Δεν το συζητώ, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί. Δεν θα σου ευχηθώ απλά να σου ήρθει, θα σου ευχηθώ να βρεις τον δρόμο να φτάσεις εκεί. Αρχικά να ευχηθούμε να φέρουν παιχνίδια πολλά να μοιράσουμε στα παιδιά της πόλης. Αυτό θα γίνει, δεν θέλει να ευχές, είναι δεδομένα πράγματα. Συναυλίες κακό, θα έρθει. Φυσικά. Έτσι. Έχω και δύο παιδιά να χαρούν, να γιορτάσουν, να μπούμε στο κλίμα όλο τέλεια, αυτό. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και τώρα να πας να μαζέψεις τα παιχνίδια και έχουμε πολύ δουλειά. Ακριβώς, θα τη λήξουμε. Να περάσετε ωραία τα Χριστούγεννα. Να περάσετε ωραία. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως εκεί, στα κτέλ. Μέσα στις συναυλίες, μέσα στη χαρά, μέσα στο χαμόγελο, μέσα στο Χριστούγεννα. Έτσι, γιατί αυτό είναι. Ανθρώπινη επαφή, αγάπη, αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.